Καλησπέρα και από την Πολιτική Προστασία. Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί τη σύμπραξη πολιτείας και πολιτών. Γιατί μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Προκειμένου να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα κάθε περιοχής σε όλη την επικράτεια και παίρνουμε τις σχετικές αποφάσεις. Κάτω από αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, και αξιολογώντας ως υψηλό το επιδημιολογικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σας ανακοινώνω ότι με εντολή μου και με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους η λειτουργία του εργοταξίου της μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα για 30 ημέρες και όλες οι μονάδες της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν ήδη με το μίνιμουμ προσωπικού ασφαλείας ώστε να αποφευθούν φαινόμενα συγχρονισμού στους εργασιακούς αυτούς χώρους. Επίσης, στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού συμβάλλουν και οι τακτικοί έλεγχοι και οι χνηλατήσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και χθες το βράδυ, το Κέντρο Επιχειρήσεων στη Γαδά της Πολιτικής Προστασίας είχε χνηλατήσει 324 θετικά κρούσματα, καθώς και 513 στενές επαφές τους. Την ίδια στιγμή έχουν καταχωρηθεί επιβάτες 172 πτήσεων εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους να τεθούν σε 14ήμερη καραντίνα, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας που πρέπει να ακολουθούν. Μέχρι χθες το βράδυ, 6.229 άτομα ελέγχονταν από το κέντρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την τήρηση του κατοίκων περιορισμού τους. Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 4.697 έλεγχοι, από τους οποίους οι 3.109 στην περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, 22 συμπολίτες μας βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει τους όρους της καραντίνας, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πέρα από αυτούς που τελούν σε κατοίκων περιορισμών υπάρχουν και 83 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι διεξάγουν την καραντίνα τους σε ξενοδοχείο. Πρόκειται για 22 άτομα, το τεστ των οποίων ήταν θετικό, και άλλα 61 που επέλεξαν οικειοθελώς να ολοκληρώσουν την περίοδο της καραντίνας στο ξενοδοχείο προκειμένου να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ενώ άλλοι 160 συμπολίτες μας στη Θράκη περιμένουν τα αποτελέσματα των χθεσινών ελέγχων για να αποφασίσουμε την παραμονή τους ή όχι τη μεταφορά τους στο σπίτι, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να ολοκληρώσουν την καραντίνα τους. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι πράξεις προσφοράς αυξάνονται. Έτσι, σήμερα τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της Aegean, το οποίο μετέφερε από την Κίνα μεγάλη ποσότητα υγειονομικού υλικού, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάσης και των Ελλήνων Εφοπλιστών. Πιο συγκεκριμένα, από την εν λόγω πτήση έφτασαν στη χώρα μας 1,7 εκατομμύρια μάσκες, ενώ με σειρά πτήσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί να φτάσουν στην πατρίδα μας πάνω από 13 εκατομμύρια απλές χειρουργικές μάσκες και μέτρα ατομικής προστασίας, όπως εξειδικευμένες μάσκες, στολές και ασπίδες προσώπου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ως τώρα μεταφορά υγειονομικού υλικού από την Ελλάδα και πρέπει να σημειώσουμε ότι η αγορά και μεταφορά υλικού αυτό το διάστημα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, αφού όλες οι χώρες του κόσμου προσπαθούν να εξασφαλίσουν υγειονομικό υλικό και υπάρχει τεράστια ζήτηση, γίνεται μια πραγματική μάχη στις αγορές του εξωτερικού. Η χώρα μας με συντονισμένες προσπάθειες έχει καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες υλικού, ενισχύοντας την προσπάθεια αλλά και το σύστημα υγείας. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τουλάχιστον άλλες τρεις πτήσεις που έχουν μισθωθεί από τους δωρητές και μεταφέρουν υγειονομικό υλικό. Το κόστος της προμήθειας αλλά και της μεταφοράς του υλικού στην Ελλάδα καλύπτεται κυρίως από δωρεές ιδρυμάτων και εταιριών. Υπενθυμίζω ότι έχουν προηγηθεί η δωρεά 11 τόνων υγειονομικού υλικού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η προμήθεια 5 τόνων χλωροκίνης από την Ινδία και η πτήση της China, η οποία μετέφερε προημερών στην Ελλάδα από την Κίνα ως δωρεά 1.200.000 μάσκες αλλά και υγειονομικό υλικό. Στο πλαίσιο των προσφορών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών αποφάσισε να διαθέσει μία από τις 5 νοσηλευτικές μονάδες στην Αττική για την ακρίβεια του Ιατρικού Περιστερίου στο Υπουργείο Υγείας. Αυτή η προσφορά έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αποδέσμευση κλινών από περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19 από τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ. Η κλινική προσφέρεται σε πλήρη λειτουργία, στελέχωση και ετοιμότητα, ενώ οι ιδιωτικοί ασθενείς της θα διοχετευτούν στις υπόλοιπες νοσηλευτικές μονάδες του ομίλου. Το Ιατρικό Περιστερίο διαθέτει 60 νοσηλευτικές κλίνες, 6 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, 4 χειρουργικές αίθουσες και είναι εξοπλισμένο με βιοιατρική τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιατρικού Αθηνών, κ. Βασίλη Αποστολόπουλο, και τον ευχαρίστησε για την προσφορά. Κλείνοντας τη σημερινή ενημέρωση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο γίνονται καθημερινά πολλές ερωτήσεις και πολλές αναφορές και βέβαια αφορά στην έξοδο του Πάσχα.
πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό, δεν θα σουβλήσουμε αρνιά με φίλους, δεν θα πάμε στις εκκλησίες, αλλά θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Φέτος μπαίνουμε σπίτι για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να γιορτάσουμε το Πάσχα μαζί με όλους τους αγαπημένους μας και όχι χωρίς κάποιους από αυτούς. Για να προστατεύσουμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας στο χωριό, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να προσθέσουν κι άλλες αναμνήσεις μαζί με τους παππούδες, μαζί με τις γιαγιάδες τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, οι μέρες μεγαλώνουν, ο καιρός βελτιώνεται και η εσωτερική μας ίσως ανάγκη να βρεθούμε έξω αυξάνεται. Αυτό όμως θα είναι το λάθος. Αυτό βοηθάει την όσο. Έχουμε κάνει τόση προσπάθεια και δεν πρέπει να σταματήσουμε. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μένουμε πιστοί στο στόχο. Μένουμε σπίτι και κινούμαστε μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες. Περίπατοι και βόλτες μακριά από τα σπίτια μας και για ώρες και όχι για λεπτά, απλά επιβαρύνουν τα δεδομένα και εξυπηρετούν τον ίδιο τον ιό. Ας γίνει κάτι ξεκάθαρο. Ας γίνει κάτι αντιληπτό. Όσο τηρούνται οι κανόνες, δεν χρειάζεται να πάμε σε νέα μέτρα. Εάν όμως κάποιοι αρνούνται να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών, τότε η επιλογή είναι μονόδρομος. Περισσότερα και αυστηρότερα μέτρα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή της κυβέρνησης του κράτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα συμβεί αν δεν αντιληφθούμε όλοι ότι μέχρι τώρα έχουμε διανύσει έναν πολύ δύσκολο δρόμο, έναν δικό μας Γολγοθά, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή, πρέπει να επιμείνουμε στο στόχο. Μένουμε σπίτι, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ.